Ναι, στο κτίριο της περιφέρειας, στο κεντρικό κτίριο της περιφέρειας στην Κομωτινή έχουμε σχετικά συχνές επιθέσεις, μικρής κλίμακας όμως, με μικρές ζημιές. Εδώ ομολογουμένως ήταν ένα απρόσμενα μεγάλο χτύπημα. Εγώ ειδοποιήθηκα τα μεσάνυχτα στις 3 η ώρα για το περιστατικό. Ωστόσο δεν είχε πια νόημα να έρθω εκείνη την ώρα. Ήταν ήδη εδώ η πολιτική προστασία της Καβάλας, ήταν οι αστυνομικές αρχές, πυροσβεστικοί. Η φωτιά είχε ήδη σβηστεί. Οπότε σήμερα το πρωί είχα προγραμματισμένη επίσκεψη εδώ και συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Και ήρθα και είδα την κατάσταση και ενημερώθηκα αναλυτικά για το τι συνέβη. Από ό,τι λέει και το σχετικό πόρισμα της αστυνομίας, στις 1.30 τη νύχτα έγινε επίθεση από 30 περίπου άτομα με εμπριστικό υλικό, με γκαζάκια και βόμβες μολότοφ και ενδεχομένως και άλλα έφλεκτα υλικά. Είχαμε την καταστροφή, την ολική καταστροφή δύο αυτοκινήτων της περιφέρειας, ενός πούλμαν και ενός επιβατικού. Υλικές ζημιές σε άλλα τρία οχήματα της περιφέρειας τα οποία είναι επισκευάσιμα. Μεγάλες καταστροφές και στο κτίριο, σε κλιματιστικά μηχανήματα, σε εξωτερικές μονάδες. Έχουμε θραυσμένους ιαλοπίνακες και έχουμε και το σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης σωληνές εξωτερικές, οι οποίες έχουν καταστραφεί και έχουν τρυπήσει. Έχει δοθεί εντολή να γίνει καταγραφή των ζημιών. Κατά την άποψή μου είναι αρκετά μεγάλες οι ζημιές. Πρέπει να πλησιάζουν τις 400-500.000 ευρώ, κατ' εκτίμηση προσωπική δική μου. Θα γίνει όμως αναλυτική καταμέτρηση. Πρέπει να επισκευαστεί και το κτίριο, να ελεγχθούν ακόμα και τα στατικά στοιχεία λόγω της φωτιάς, αν αναπτύχθηκαν μεγάλες θερμοκρασίες, να δούμε και τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Δεν είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και γενικώς την ζητήματα φύλαξης πλέον των κτιρίων και με προσωπικό και με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα έχουμε στοιχεία, γιατί συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που επιτίθενται είναι καλυμμένοι και δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Ωστόσο νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό που πρέπει να προβληματίσει γενικότερα την κοινωνία, όχι μόνο της Καβάλας αλλά όλης της περιφέρειας. Η περιοχή μας δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτός ο θυμός που ενδεχομένως βγάζουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι κάτι που δεν πρέπει να διαρευνηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως οι τόσο εκτεταμένες ζημιές είναι ζημιές που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι ζημιές που ουσιαστικά επιβαρύνουν τον πολίτη σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή. Είπατε για την φύλαξη. Ξέρω ότι ο νυχτοφύλακας έφυγε χθες κατά τις 10 η ώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η προβλεπόμενη βάρδια του, σωστά? Δεν προβλέπεται νυχτερινή φύλαξη στο κτίριο της περιφερειακής Ανατολικής Καβάλας, όπως και στα περισσότερα κτίρια της περιφέρειας, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τα κτίρια είναι κεντρικά, υπάρχουν οι κάμερες οι καταγραφικές. Δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερος λόγος, αλλά νομίζω ότι και να υπήρχε φύλακας, όταν έρχονται 30 άτομα με κουκούλες, δεν νομίζω ότι το ένα άτομο μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο από το να ειδοποιήσει τις αρχές. Άλλωστε στην Καβάλα, από ό,τι πληροφορήθηκα χθες, δεν έγινε μία μεμονωμένη επίθεση, αλλά έγινε μία επίθεση και σε άλλα σημεία, αρκετά καλά σχεδιασμένη, με αποτέλεσμα και οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να κινηθούν έγκαιρα, γιατί γινόντουσαν και κινήσεις αντιπερισπασμού κτλ. Ωστόσο, είναι ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους βαθύτατα, τόσο εμάς την πολιτική ηγεσία του τόπου, τις τοπικές δηλαδή αρχές, όσο και τις διοκτικές αρχές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές γενικότερα. Γιατί, όπως σας ξαναείπα, σε τέτοια φαινόμενα δεν είμαστε συνηθισμένοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μας χρεοποιεί αυτό το πράγμα. Είναι καινούργιες εικόνες για μας. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε μια λεπτομερέστερη ανάγνωση του περιστατικού αυτού και να μην το δούμε απλά μόνο ως ένα περιστατικό το οποίο δημιούργησε υλικές ζημιές, αλλά είναι και μια παθογένεια της κοινωνίας που αυτό ιδιαίτερα πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.